Ελπίζω να κάθεστε καλά. Εγώ μια χαρά. Διότι θα εξηγήσω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε μείνει πίσω. Σε τρία λεπτά. Πρώτα είναι οι στόχοι του 2020, για τους οποίους δεν έχουμε κάνει τίποτε ουσιαστικό. Και για τους οποίους η παρουσίαση που έγινε στη Βουλή έδειξε ότι θα μείνουμε πίσω και δεν θα πιάσουμε κανένα από τους στόχους. Ο ένας από αυτούς τους στόχους μας έχουν πει ότι θα στοιχίζει γύρω στα 40 με 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο να πληρώνουμε δικαιώματα εκπομπών ρήπων. Να υπενθυμίσω ότι ήδη πληρώνουμε δικαιώματα εκπομπών ρήπων από την ΑΕΚ και είναι πάνω στο λογαριασμό μας. Θα υπενθυμίσω επίσης ότι πήραμε λεφτά, πολλά εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Πριν 10 χρόνια. Θα φτάσει το 2020 και δεν θα έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Το αποτέλεσμα, ο κόσμος αναγκάζεται να αγοράζει αυτοκίνητα και γι' αυτό και η κυβέρνηση αφαίρεσε και τις φόρους, ιδιαίτερα από τα ακριβά αυτοκίνητα και τις λιμουζίνες. Και θα έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο να συντηρεί αυτοκίνητο και να κυκλοφορεί. Το αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρισμού από το πετρέλαιο και της έλλειψης δημόσιας συγκοινωνίας είναι το γεγονός ότι έχουμε μια κακή ποιότητα του αέρα. Μια ποιότητα του αέρα που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος μας προειδοποιεί κάθε χρόνο ότι χάνονται πρόωρα 600 με 800 ζωές. Έχουμε μείνει πίσω στα θέματα της ενέργειας. Είχαμε υποχρέωση να κάνουμε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου. Προγράμματα που θα έδιναν πολλές δουλειές στον κόσμο. Ούτε τις δικές της υποχρεώσεις η κυβέρνηση δεν έκαμε. Πάντα δίνω το παράδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο στοιχίζει 1,2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να πληρώνει ρεύμα και πετρέλαιο. Και ενώ μπορούσε να πάρουν μέτρα για να αναβαθμίσουν και ήταν και υπόχρεοι να το κάνουν. Είχαν υποχρέωση να κάνουν 3% του εμπαδού των δημοσίων κτηρίων κάθε χρόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν το έκαμα. Έχουμε άλλα προβλήματα με τα απόβλητα. Φοβερά προβλήματα. Έκαναμε εκκλήσεις στην κυβέρνηση. Μη χτίσετε το πεντάκομμα. Είναι λάθος η πολιτική που εφαρμόζεται. Επίαν χτίσαν το πεντάκομμα. Και τώρα συζητούμε αν θα κλείσει το πεντάκομμα ή όχι. Το οποίο παράγει μια σειρά από απόβλητα τα οποία δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Να πω για το νερό που έχουν κηρύξει το γήπεδο Γκόλφ και το γρασίδι του μόνιμη καλλιέργεια και έρχονται οι Γεωργοί και φωνάζουν στη Βουλή και ανταγωνίζονται τα γήπεδα Γκόλφ, αν είναι δυνατόν. Για το οποίο είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα. Να πω για τις παραλίες που έφεραν νόμο για ιδιωτικοποίηση και δυστυχώς την επέρασαν την νομοθεσία και τώρα σχεδιάζουν νέο τουριστικό πρόγραμμα για να κλείσουν ιδιωτικές παραλίες παντού σε όλη την Κύπρο και τους έχουν σηματοδοτήσει. Να πω για το γεγονός ότι ήθελαν να δώκουν τις δασικές παραλίες σε ιδιώτες για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως το Δασούδι, όπως την παραλία μπροστά από τον Ακάμα. Να πω για το γεγονός ότι σχεδιάζουν πολεοδομική ανάπτυξη του Ακάμα και έχουν ετοιμάσει τις ζώνες. Να πω για το γεγονός ότι δεν τελειώνουμε το χωροταξικό σχεδιασμό. Να πω για τα ζώα, τα δέσποτα που τα έχουμε εγκαταλείψει. Να πω για τα σπίτια που πλημμυρίζουν κάθε χρόνο και κανένας δεν κάνει τίποτε. Για τη θάλασσα που άμα τα απόβλητα είναι πετρέλαια δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εγώ.